Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη πω η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια είχε εκδώσει πριν ένα μήνα στι 6 Ιουλίου αποφάσει για άδειε κατασκευή αιωλικών πάρκων για τι περιοχέ που αυτή τη στιγμή καίγονται βοήθητε στη Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα, τι αποφάσει αυτέ είχαν απορρίψει με ψήφισμα οι Δήμοι των περιοχών μόλι 15 μέρε πριν στι 22 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, η απόφαση τη ΡΑΕ στι 24 Ιουνίου χορηγεί 65 άδειε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από αιωλικού σταθμού στου Δήμου Ματουδίου. Λίμνη Αγία Άνας και Δυρφίων Μεσαπίων. Λίγε ημέρε μετά υπήρξε έτοιμα έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου Λίμνη Αγία Άνα για αυτό το θέμα, στο οποίο ακούστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά πράγματα. Οι ιδιοκτησίε, τι οποίε η ΡΑΕ έδωσε άδειε στη Βόρεια Έβια ανήκουν σε δασικού συνεταιρισμού στην Εκκλησία και βρίσκονται και σε περιοχέ Νατούρα. Η ΡΑΕ στο παρελθόν έχει πει ότι στην περιοχή τη Βόρεια Έβεια χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση του υπάρχοντο χωροταξικού σχεδίου για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Οι εκτάσει για τι οποίε η ΡΑΕ εξέδωσε άδειε στη Βόρεια Έβεια είναι πυκνέ δασικέ εκτάσει. Η περιοχή που προβλέπεται να γίνει ολικά πάρκα στη Βόρεια Έβεια έχει μεγάλη δασοκάλυψη. Δημοσιοποιούνται πληροφορίε που αναφέρουν ότι θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριε στη θέση Γερόβουνο του Μαντουδίου σε άλλο σημείο τη Βόρεια Εύβοιας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ψήφισμα τελικά, εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση τη ΡΑΕΣ στι 22 Ιουλίου, δηλαδή 15 ημέρε πριν τη φωτιά. Υπενθυμίζουμε πω, με εισήγηση τη Κατερίνα Ακελαροπούλου, επιτρέπονται τα αεολικά πάρκα στι αναδασωτέ. περιοχέ.